Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα. Μια βροχινή καλημέρα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, με όλες τις δυσκολίες της. Με όλες τις δυσκολίες της, πολύ σωστά το είπατε, σήμερα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η κυβέρνηση κάνει τις λεγόμενες εξετάσεις την ελληνική πίζα σε σχολεία που αφορούν μαθητές έκτης δημοτικού και τρίτης γυμνασίου. Όπως με πληροφόρησαν πριν από λίγο, οι εξετάσεις που ήταν να γίνουν στο πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου, το Καπετανάκιο, δεν έγιναν λόγω κινητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών και μεταφέρθηκαν ευνηδιαστικά, όπως και πέρυσι είχαν μεταφερθεί στο τρίτο γυμνάσιο, έτσι μεταφέρθηκαν φέτος στο έκτο γυμνάσιο. Και ας πάμε τώρα στο προκείμενο. Γιατί θα πει κάποιος που μας ακούει, είναι ενάντια σε αυτές τις εξετάσεις αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς? Τι γίνεται ρε παιδί μου, γιατί δεν τους αρέσει να αξιολογούνται? Και θα πω εγώ κύριε Δουλγεράκη, το κράτος αξιολογεί, θέλει να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς, θέλει να αξιολογήσει τους μαθητές. Αξιολογεί το ίδιο το κράτος τον εαυτό του? Αξιολογεί την παιδεία, αυτό που προσφέρει? Όχι βέβαια. Και ενίοτε όχι μόνο δεν το κάνει, αλλά κουνάει και το δάχτυλο σε όλους τους άλλους. Και έχουμε να πούμε ότι μιλάμε για μια παιδεία που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από χρηματοδότηση. 1,8 δις είναι η τρύπα τα τελευταία από το 2011 και μετά. 2,7 δισεκατομμύρια κύριε Δουλγεράκη δίνουν οι γονείς από τις τσέπες τους για τη μόρφωση, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό των παιδιών μας. Το ίδιο το σχολείο από το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της προάλλες τα λεγόμενη την ψηφιακή κοσμογονία με τα ψηφιακά φροντιστήρια κτλ. Έχει τρύπα στο εργαστήριο φυσικής, η οποία καλύφθηκε με χαρτόνι. Και συγκεκριμένα σε αυτό το γυμνάσιο, οι πολλοί εκπαιδευτικοί πήγαν το Δεκέμβριο. Άρα βλέπουμε ότι αν πραγματικά ένα κράτος ήθελε να ενισχύσει την εκπαίδευση, αυτό θα ήταν με εκπαιδευτικούς, με εκπαίδευση, με σχολεία, με ένα άλλο σύστημα διαπαιδαγώγησης. Να βοηθήσουν τα παιδιά μας πραγματικά να αγαπήσουν τη γνώση, τη μόρφωση, την κριτική σκέψη κτλ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι με κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΣΑ προχωράνε συνέχεια σε αξιολογήσεις και σε εξετάσεις όπως είναι αυτού του τύπου, τις οποίες εμείς υποψιαζόμαστε για ποιο λόγο τις θέλουμε. Και δεν το υποψιαζόμαστε απλά. Είναι αποδεδειγμένα σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και έχει καταγγελθεί. Και έχει καταγγελθεί από τους εκπαιδευτικούς. Σωστά. Πολάκης. Για να μας καταλαβαίνει λίγο και αυτός που μας ακούει, ότι η αξιολόγηση μέσα στην οποία προχωρούν τα παιδιά μας, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω ευνηδιαστικά στο έκτο γυμνάσιο θα πάνε τα παιδιά και θα μπουν σε μια διαδικασία αξιολόγηση και εξέταση από την. Θα μπουν δηλαδή να κάνουν την πίζα αυτή τη λεγόμενη. Αυτό το χρησιμοποιεί το κράτος για να μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο διαστρωμάτωση στα σχολεία. Δηλαδή, και το έχουν αναγγείλει κιόλας, δεν είναι δηλαδή ότι το κρύβουν. Έχουν αναγγείλει ότι θα πρέπει να είναι στην ευχέρεια του γονέα να διαλέγει το σωστό σχολείο, όχι βάσει της περιοχής του, αλλά βάσει του επίπεδου, του μορφωτικού, των μαθητών, των καθηγητών κτλ. Άρα, διαστρωμάτωση, διαχωρισμός, ταξικότητα όλο ένα και περισσότερο στα σχολεία. Δηλαδή, αν έχεις, ας πούμε, την ατυχία να είναι το σχολείο της γειτονιάς σου, ένα σχολείο όχι τόσο δυνατό, την έβαψες. Αν έχεις την ατυχία και δεν μπορείς, όπως και πάρα πολλά εκατομμύρια συμπολίτες μας, να τα απεξέλθεις και να νίκεις τα λεγόμενα φτωχά στρώματα, που είναι πάρα πολλά, την έβαψες. Αυτό είναι που προωθεί η κυβέρνηση και το προωθεί γιατί θέλει ένα σχολείο διαστρωματωμένο, ένα σχολείο το οποίο θα μπορεί εύκολα να πωλήσει ακόμη περισσότερους εκπαιδευτικούς, ένα σχολείο το οποίο θα διαφοροποιεί και θα διαχωρίζει τους μαθητές ανάλογα σχολείο... με τις, ένα σχολείο επιχείρηση, όπως λένε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί τα τελευταία αυτά τρία χρόνια, λέγοντας ότι με τα κριτήρια και τις μοριοδοτήσεις που θα δίνουν, είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο. Το κράτος δεν αξιολογεί τον εαυτό του, δεν βλέπει πώς μπορεί να προχωρήσει και να πάει στην αναβάθμιση, στην ποιότητα της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας. Αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές, αλήθεια, πού το πάμε και τι είναι αυτό που είναι για μας το ζητούμενο για να τιμωρούμε
αν όχι τον εαυτό μας που τον τιμωρούμε, να τιμωρούμε τα παιδιά μας, να τιμωρούμε τις μελλοντικές γενιές, ποιο είναι το μέλλον που βλέπουμε για τα παιδιά μας με αυτές τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις και γιατί αντί να τα διορθώνουμε προχωρούμε σε όλα τα υπόλοιπα. Μεταφέρω ερωτήματα των ίδιων των εκπαιδευτικών. Πάρα πολύ σωστά, κύριε Δουλγεράκη, και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω με μία κουβέντα. Αυτό το σχολείο δεν προετοιμάζει έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο. Αυτό το σχολείο, αυτό που θέλει, να ετοιμάσει έναν άνθρωπο να βγει στην αγορά εργασίας. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτό το σχολείο δεν τον θέλει τον άνθρωπο να αγαπάει τη γνώση. Δεν θέλει ένα παιδί να χαίρεται να πηγαίνει στο σχολείο, να κάνει τον αθλητισμό του, να μαθαίνει τη μουσική του, να μαθαίνει τα αρχαία του, να μαθαίνει την ιστορία του όπως πρέπει, να μαθαίνει τη μέσα από πειράματα. Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις κομμένες εδώ και χρόνια. Σωστά, σωστά. Άρα και το λένε ότι προωθούν όλο ένα και περισσότερο δεξιότητες, όλο ένα και περισσότερο μια γνώση η οποία δεν χρειάζεται ουσιαστικά. Στην πραγματικότητα χρειάζεται παρά μόνο ώστε να μπορείς να είσαι έτοιμος να βγεις στην αγορά εργασίας, είτε ως εργάτης, είτε ως υδραυλικός, είτε ως επιστήμονας, γιατί και επιστήμονες εργάτες είναι στο κάτω-κάτω της γραφής. Αυτό είναι το σχολείο το οποίο έχει φτιαχτεί από τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας, πρώτη δημοτικού, μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Ένα σχολείο το οποίο βλέπουν τα παιδιά μας ότι οθούνται όλο ένα και περισσότερο στο να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, στο να ισχύει ο νόμος του ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο πιο καλός μαθητής με τους περισσότερους βαθμούς, και αυτό οδηγεί ας πούμε σε παιδιά τα οποία είναι δυστυχισμένα μες στο σχολείο. Δεν είναι τα παιδιά μας, δεν χαίρονται τη διαδικασία της μάθησης και της γνώσης. Και δυστυχισμένα μέσα στο ίδιο στο σπίτι, γιατί μπαίνουμε και εμείς οι γονείς μέσα σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί δεν το λέτε? Βεβαίως, γιατί το είπα πριν ότι δίνουμε 2,7 δισεκατομμύρια από την τσέπη μας για να καλύψουμε κενά του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο σημαίνει ότι τρέχουμε πάνω κάτω όλοι οι γονείς στα λεγόμενα εξωσχολικά, τα παιδιά είναι στρεσαρισμένα, οι γονείς είναι στρεσαρισμένοι, η οικονομική κατάσταση στα σπίτια πολλές φορές επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό πάρα πολύ. Τα φροντιστήρια, το ξέρουμε όλοι, πόσο μεγάλο βάρος είναι στα παιδιά, που δεν γίνεται όμως χωρίς φροντιστήρια, χωρίς ενισχυτική διδασκαλία, ένα παιδί να μπορεί να πάει και να σταθεί στα πόδια του στις πανελλήνιες εξετάσεις και στο επερχόμενο εθνικό απολυτήριο, το οποίο θα βάζει τα παιδιά, κύριε Δουλγεράκη, να είναι στη διαδικασία πανελληνίων από την πρώτη ηλικίου. Αν είναι δυνατόν τα παιδιά στην πιο ωραία ηλικία της ζωής, που είναι αυτή της εφηβείας, η πιο ανέμελη, η πιο ωραία, η ηλικία που πρέπει να ανακαλύπτουν τον κόσμο, βλέπουμε τα παιδιά μας και πηγαίνουν πάνω κάτω με μία τσάντα στο χέρι, αγχωμένα, σκυθρωπά, κουρασμένα, και αυτό αντί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το αλαφρύνουμε από τα παιδιά μας, τους βάζουμε ακόμα και περισσότερα βάρη. Αυτό το πράγμα είναι που θέλει η κυβέρνηση, αυτό το πράγμα προσπαθεί να κάνει με αυτές τις εξετάσεις PISA, και γι' αυτό το πράγμα εμείς οι γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, που είναι και οι ειδικοί, που είναι και αυτοί που το ζουν περισσότερο μέσα στα σχολεία, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Και θα μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Όχι στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί, όχι στο σύνολό τους οι γονείς και οι κηδεμόνες. Όχι στο σύνολό. Όχι βέβαια, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε και στους γονείς που θεωρούν ότι η αξιολόγηση είναι κάτι καλό, ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση, έχει σκοπιμότητα. Των μαθητών έχει σκοπιμότητα. Λοιπόν, εγώ κρατάω επίσης αυτό που είπατε. Πήγαν γονείς, όπως επίσης και εκπαιδευτικοί, σύλλογος γονέων, να μπλοκάρουν την σημερινή διαγνωστική διαδικασία στο Καπετανάκιο, πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου, αλλά επιλέχθηκε τελικά να γίνει αυτή η διαδικασία και τα παιδιά μεταφέρθηκαν ή μεταφέρονται στο έκτο γυμνάσιο, έτσι. Όχι, δεν γνωρίζω αν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο έκτο γυμνάσιο. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, σας πω. Ξέρω ότι η διαδικασία, οι εξετάσεις PISA θα γίνουν στο έκτο γυμνάσιο. Μπορεί να είναι στα παιδιά του έκτου γυμνασίου. Ναι, δεν το γνωρίζω. Ξέρω πάντως ότι δεν έγιναν στο πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου. Επίσης, σχολεία τα οποία έχουν επιλεγεί για τον νομό Ηρακλείου για αυτή την διαγνωστική διαγωνιστική εξέταση είναι 12ο ημερήσιο γυμνάσιο Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου Αγίας Βαρβάρας Αγίων 10 Βαγιονιάς Επισκοπής Τραψανού Καστελίου Πύργου την Πακίου.
Δημοτικού, όπως και εσείς μέσα από την ανακοίνωσή σας συμπληρώνετε και πληροφορείτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά σχολεία. Είναι το 11ο Δημοτικό της Ανάληψης Χερσονήσου, του Αρκαλοχωρίου, της Βαγιονιάς, του Σοκαρά, το Δημοτικό Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, όπως επίσης και το Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιο. Όχι, σωστά. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Λοιπόν, κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουλουφάκη. Καλημέρα.